στην παγίδα δεν αντικρίνεται και τόσο το σαρνέ. Δηλαδή, όταν έχουμε ολισθή λιών, δηλαδή έχει ολόκληρη πλαγιά από κάτω. Δεν έχουμε ολισθή λιών εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν έχουμε μεταρρυθμιστική κατολίσθηση. Εδώ έχουμε να κάνουμε. Δεν την προτείνω τη λύση για να προστατεύσουμε την ολισθή. Την προτείνω για να κάνουμε παγίδα, να μην σκάψουμε. Γιατί το τρέφει κάποιο είναι μεγάλο. Όχι, η παγίδα δεν σκάβει. Δεν σκάβει παγίδα. Τι κάνει. Η παγίδα κάνει ένα έδρανο κάτω. Έδρανο κάτω. Και εκεί απάνω είναι ένα στήλο κατακόρυφο, ο οποίο είναι 30-40 στήλε στη συνέχεια από αραψίδα τα τσάρι. Λοιπόν, μεταξύ των στήλων αυτών υπάρχει το σύρμα το Geobrook που λένε, το οποίο μπαίνει μεταξύ των στήλων. Πώς θα πασαλώσουμε, θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλει εξάλωση, γιατί αυτή κάτω είναι εύκαμπτη. Δηλαδή αυτή, ναι. Όταν πέσει πέτρα από πάνω και έρθει πέτρα. Κάνει κίνηση. Έχει παίρνει την κίνηση τη πέτρα, ταλαντώνεται. Σαν το τέννις που το σκαρδίζει πάλι πίσω. Ναι, μπράβο. Απλά και μόνο πρέπει να προσεχθούν πού θα εδραστεί κάτω ο στήλος αυτός και απέναντι, δηλαδή ανάντι, πού θα μπει το ελαττήριο. Εκελαττήρια αυτό πάνε. Όταν έρθει ο κόλλης. Ναι. Βάζουμε καλά, δεν βάζουμε σαν πόσους όγκους είναι, δηλαδή πόσα κυβικά είναι, 4-5 κυβικά, 10 κυβικά. Λοιπόν, επί τι βάρος έχει, υλικό βάρος έχει το πέτρωμα. Τι 2,7, 2,4, πόσο έχει. Είναι ξέρω 15 τόνια. Είναι δυναμική αυτή που είναι 10. Βάζουμε το πρόγραμμα και υπολογίζει. Αν πέσει από εκείνο το σημείο ο βράχος κάτω, καθώς έρθει ο βράχος κάτω με τα αγκελαρίσματα με τα βουκάνια, τι ταχύτητα τελικά θα έχει, τι δυναμική ενέργεια θα έχει. Με βάση αυτή την ενέργεια, είναι διάφοροι τύποι Geobrook που λένε, ξέρω εγώ, είναι 20 κιλοτών, 100 κιλοτών. Ανάλογα βάζεις. Το θέμα είναι πού το βάζεις αυτό. Δηλαδή, πού βάζεις αυτή την παγίδα και τι παίρνει παγίδα στο πρόγραμμα. Τη βάζεις εκεί όπου θα κάνει γκέλ κάτω, δηλαδή εδώ. Δεν τη βάζει εκεί, γιατί η πέτρα που έρχεται κάνει αυτό το πράγμα. Δεν το βάζει εκεί που θα πάρει το μέγιστο ύψο η πέτρα. Το βάζει εκεί πέρα που θα κάνει τον γκέλ. Αμέσως μετά το πιάνει. Δηλαδή στο ένα μέτρο από εδώ πέρα ανοίγαμε ένα τέτοιο πλέγμα. Θα το κρατούσε. Θα το κρατούσε. Γιατί από κάποιον θα την πήδηξε. Δεν θα πα όταν κάνει το μεγάλο γκέλ. Από κάτω δεν έχει νόημα, το παίρναγε. Το παίρναγε. Θα το πιάσει ακριβώ στο σημείο που θα χτυπήσει. Δύο μέτρα πιο μετά. Μόνο μία παγίδα θα βάλετε. Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Μπορεί να μπουν και δύο-τρει στιγμέ παγίδε. Και θα υπολογιστούν. Δηλαδή η μελέτη θα δείξει. Η μελέτη θα δείξει ποια κομμάτια είναι ελεύθερα να πέσουν. Ο υπολογισμός πάντα γίνεται ή με στατική όπως λέμε φόρτιση, δηλαδή στα κάτω του καθουμένου διαβρώνεται λιγάκι και αρχίζει και πέφτει, ή με σεισμό. Το σεισμό το παίρνουμε στην πιο αρνητική περίπτωση, δηλαδή παίρνουμε πιο μεγάλη επιτάχυνση. Τρεις παγίδες θα ήταν οι καλύτερες. Λέμε με σεισμό, με βροχή και με στατική φόρτιση. Δηλαδή παίρνουμε τρεις διαφορετικές εκδοχές. Δεν την παίρνουμε μόνο άντε έπεσε μια πέτρα 30%. Γιατί αν γίνει σεισμός, ο σεισμός σπρώχνει την πέτρα, οπότε πέφτει με πιο μεγάλη ταχύτητα κάτω. Οπότε οι υπολογισμοί όλοι παίρνουμε ένα βράχο και λέμε αυτό θα πέσει και τον υπολογίζουμε σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Στατικό, με βροχή και με σεισμό. Οπότε με βάση αυτές τις διαδικασίες κάνουμε και τον σχεδιασμό των δικτύων προστασίας από κάτω.